πρόσφατα για δημόσιο. Θεωρεί ότι η εκλογή του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι πολύ σημαντικό γεγονός για την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα λάβει τελικές αποφάσεις για το ποιος θα ηγηθεί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή. Και διαφαίνεται ότι ο κύριος Γιούνκερ έχει πολλές πιθανότητες να εκλεγεί. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ επισκέφθηκε πρόσφατα την Κύπρο, μίλησε στο έκτακτο Παγκύπριο Συνέδριο του ΕΣΥ και έδειξε ότι είναι ένας ένθερμος ευρωπαϊστής που στήριξε την Κυπριακή Δημοκρατία στις δύσκολες στιγμές. Με τις δημόσιες τοποθετήσεις του, έδειξε ότι γνωρίζει τις λεπτομέρειες του Κυπριακού και το τι ακριβώς πρέπει να πράξει η Τουρκία για να συμβάλλει στην επίλυση του προβλήματος. Ο κ. Γιούνκερ, ως πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου για μία εικοσαετία, γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της οικονομίας μιας μικρής χώρας που στηρίζεται στον τομέα των υπηρεσιών όπως η Κύπρος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός από την αρχή στήριξε την υποψηφιότητα του κ. Γιούνκερ, του πολιτικού που έχει θέσει ως πρωταρχικό του στόχο η γεφύρωση των διαφορών ανάμεσα στον Ευρωπαϊκό Βορρά και Νότο. Πιστεύουμε πως η εκλογή του στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα είναι μια αδιάσυστη απόδειξη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη τη βούληση των πολιτών που ανέδειξαν στις ευρωεκλογές πρώτη δύναμη το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, την πολιτική μας ομάδα που εξέλεξε τον κύριο Γιούνκερ ως υποψήφιό της.